Καλησπέρα και πάλι. Και καλή βραδιά. Και καλή βραδιά. Θα το λέω συνέχεια. Όχι, μη σου κολλάει αυτό το πράγμα. Παράμε Βαγγέλη Νάκο για ένα ακόμα βίντεο. Για ένα ακόμα βίντεο. Μας φάγανε σε μάπα αυτή την εβδομάδα. Ναι. Εδώ. Κρίμα. Εμάς θα βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που έχει η όλη μας προσπάθεια από εσάς. Και στο liverpool.gr, Παύλα TV και στο liverpool.gr και η κόκκινη αρμάδα και οτιδήποτε κάνουμε τέλος πάντων. Η εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube είναι πάρα πολύ απλή. Χρειάζεται απλά το email σας, δεν κοστίζει τίποτα και βλέπετε μετά το βίντεο όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε, εφόσον σας έχετε και ειδοποιήσει. Το σημερινό... Ρίξε και καμιά ματιά. Ναι. Προχωράμε. Σημερινό θέμα συζήτησης, παύλα ανάλυσης, σημαντικό το θέμα της ανάλυσης, είναι τα οικονομικά της ομάδας με βάση το πρόσφατο κείμενο που αναρτήθηκε σχετικά με την οικονομική πορεία της ομάδας την περσινή σεζόν σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, βάλε τώρα το χαρτί της λογιστικής. Μισό. Λέγε, άντε. Πλην όμως των μεταγραφών. Θα αναλύσουμε τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας πλην των μεταγραφών, το οποίο το έχουμε κάνει και σε άλλο βίντεο, αλλά ναι, και προφανώς. Εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση, δεν μας αφορά. Αλλά μου κόψει το mood τώρα. Λοιπόν, θα το βρεις, σαρούκλες. Λοιπόν. Ως το μόνο μέλος σχολής οικονομικών στο site και γενικά στην όλη φάση, τα έβαλα κάτω, έβγαλα σημειώσεις. Μου πήρε 4 ώρες. Πολύ δύσκολο κείμενο, η αλήθεια. Και ό,τι είχα βγει από εξεταστική ήταν πολύ άσχημο. Αλήθεια, ήταν πάρα πολύ άσχημο για την καρδιά μου και για την ψυχολογία μου. Προχωράμε. Τα έβαλα κάτω και. Το βρήκε. Θα παραθέσω τα επόμενα. Τελικά το βρήκε. Μπορώ να λύσω και το. Αφού ξεκινάω να λύνω το οικονομικό πρόβλημα της ομάδας, μπορώ να λύσω και το δικό μας. Το δικό μας και δύσκολα. Όχι. Το δικό μας δύσκολα. Θα δείξει. Για να πάμε στην πρώτη μας κάρτα να δούμε τα στοιχεία αυτά που μας λέει ο Βαγγέλης. Εδώ πέρα βλέπουμε σε λίρες τα συνολικά έσοδα της ομάδας κάθε χρόνο και τα έχουμε παραθέσει αναλυτικά. Από match day, διαφημίσεις, τηλεοπτικά και συνολικά γενικότερα. Βλέπετε ότι η Liverpool είναι στην πέμπτη, όχι, στην τρίτη... Πέμπτη θέση, καλά το είπες. Α, στα συνολικά ναι. Στα συνολικά και έσοδα είναι στην πέμπτη θέση. Πρώτες είναι οι ομάδες του Manchester, το περιμέναμε. Η Arsenal πάει πολύ ψηλά. Γιατί ούτως ή άλλως, όπως βλέπεις, έχει μεγάλη διαφορά σε εισιτήρια και αυτό είναι μόνιμο παράπονο των οπαδών της Arsenal, αλλά δεν μας αφορά. Ναι. Γιατί έχει το κόστος αποπληρωμής του Emirates, τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό, είναι πολύ ψηλά τα εισιτήρια. Εντάξει, γενικά όμως έχει και περίπου 50 εκατομμύρια παραπάνω και στα τηλεοπτικά, έτσι, δεν είναι μόνο τα εισιτήρια που κάνουν τη διαφορά. Γενικότερα είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό, Βαγγέλη, γιατί αν εξαιρέσεις τα διαφημιστικά, υπολοιπόμαστε και στα διαφημιστικά και στα εισιτήρια από την Arsenal. Εντάξει. Και εδώ πέρα θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Σας πετάξαμε για αρχή μόνο τα έσοδα. Και μας περνάει και η Tottenham στα τηλεοπτικά, ναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι ζητήματα τα οποία... Εντάξει, τα τηλεοπτικά πάνε και βάσει θέσεις. Βάσει θέσεις, έτσι. Οκ, okay, ναι. Αλλά, περίμενε, κράτα λίγο την κάρτα, να αναφέρουμε ότι η Liverpool, παρότι είναι χαμηλά, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Mm-hmm. Έχει, ναι. 20,7, εντάξει, μας ξεπερνάει τότε να μην κατά πολύ, που έχει σχεδόν 50% ανάπτυξη κάθε χρόνο στα έσοδα, αλλά σχέση με τους υπόλοιπους έχουμε το μεγαλύτερο potential για να ανεβαίνουμε χρόνο με το χρόνο. Ναι. Και λόγω της Main Stand και λόγω του Champions League και... Το αναφέρουμε και στις επόμενες κάρτες. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα. Βλέπουμε εδώ πέρα πάλι τα κέρδη σε ευρώ. Βλέπετε ότι πανευρωπαϊκά, συνολικά, τώρα, πανευρωπαϊκά έτσι. Είμαστε ένατοι. Και έχουμε μεγάλη διαφορά από το 10. Εντάξει, εδώ πέρα δικαιολογείται το ότι... Η Premier League, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και διάφορα άλλα. Βλέπουμε όμως ότι και πάλι, εγώ θα εστιάσω σε αυτό, μας προσπερνάνε ομάδες που για μένα δεν θα πρέπει να μας προσπερνάνε, όπως η City και η Arsenal. Η οποία Arsenal, εντάξει, okay, θα βάζα και την Chelsea που okay, έχουν καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα κάθε χρόνο, αλλά δεν έχουν το brand name που έχει η Liverpool για να πουλήσει παγκοσμίως. Θα το δούμε και στην πορεία αυτό, γιατί έχω θα να σου πω γιατί πρέπει αρκετά να γι' αυτό. Γι' αυτό που λες, να κάνουν τώρα μια πάσα. Η Liverpool έχει μείνει πολύ πίσω στις ξένες αγορές. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Αυτό ήθελες να πεις, το ξέρω. Έχει μείνει πολύ πίσω στις ξένες αγορές και παλεύει η διοίκηση, αυτό σου το δίνω, παλεύει να επεκταθεί.
στην Αμερικάνικη κυρίως, στην Αμερικάνικη αγορά λογοδιοίκησης και στην Ασιατική. Στην Ασία ειδικά γίνεται μεγάλη μάχη, ειδικά η United και η Chelsea που λένε πολύ εκεί. Όπως και η Arsenal. Όπως και η Arsenal. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην προηγούμενη κάρτα. Να δούμε ότι η διαφορά μας με τις ομάδες που αναφέραμε είναι αρκετά μεγάλη, και ειδικά με τη City, που το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, ότι η City δεν είναι ανοίγω το πορτοφόλι και πληρώνω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Έχει έσοδα η City και πληρώνει. Όμως τα έσοδα της, και αυτό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό, τα έσοδα τους όλες οι ομάδες θα σπρώχνουν. Ναι. Και εδώ πέρα παίρνει η πάσα προφανώς για τις μεταγραφές στο βίντεο που είχατε κάνει, ότι έχουμε θετικό ισολογισμό στις μεταγραφές. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Και θα εξηγήσουμε αργότερα γιατί δεν γίνεται έτσι. Μοιραία δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα στις επόμενες κάρτες, Βαγγέλη, έρχεται ένα από τα κύρια ζητήματα που θέλω εδώ ακριβώς. Έχω πολλές ενστάσεις εδώ, πάρα πολλές. Και εδώ πέρα είναι και αυτό που είχα γράψει και εγώ στο άρθρο και συμφώνησες, ότι εδώ πέρα. Οι χορηγοί, γιατί σας πετάμε τις χορηγίες, με τη χορηγία ξεχωρίζει το brand name. Α, μπράβο. Μπαίνουν ταμπέλες στα κλαμπ, καλώς κακώς. Εδώ μιλάμε για τις ετήσιες απολαβές του κάθε κλαμπ από τις... Τώρα εδώ πέρα από είναι τις φανέλα. Από τις συμφωνίες για τη φανέλα, από Nike, New Balance κλπ. Adidas. Και λέμε ότι United, η οποία δεν αναφέρεται καθόλου τυχαία, γιατί το brand της είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, από αγγλικές ομάδες, έχει ένα deal με την Adidas 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από την Adidas, το οποίο deal αυτό έχει κλείσει από, από πρόπερση για μια δεκαετία. Δηλαδή είναι 750 εκατομμύρια τσέπη. Και εσύ πας στο από κάτω group που μπορεί να είναι η Bayer και η Juventus και δεν ξέρω κι εγώ ποιος, αλλά παίρνεις 25. Ναι, δεν είναι μπορεί, καθαρά 25. Δεν μπορείς να παίρνεις... τρεις φορές λιγότερα από την ανταγωνίστρια ομάδα σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι ανταγωνίστρια γιατί σε δύο εβδομάδες θα παίξεις μοιραία ντέρμπι για τη δεύτερη θέση στο Old Trafford. Και πέρα και από αυτό, είναι και ιστορικά η ανταγωνίστρια σου. Δηλαδή, πέρα από το brand name, όταν λέμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα κλπ. Κλπ, πρέπει να φαίνεται αυτό σε όλους τους τομείς, όχι μόνο από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η United, με τα deal που κλείνει, δείχνει, κάνει ουσιαστικά επίδειξη δύναμης στο θέμα του brand name, και θα το δούμε και στην επόμενη κάρτα αυτό. Και να το πούμε αυτό, μην ξεγελέστε από τη City, η οποία στην προηγούμενη κάρτα ήταν στην τρίτη βαθμίδα. Η City είναι μια ομάδα η οποία καλώς κακώς δεν έχει το κοινό. Ναι, ακριβώς. Και χάνει εκεί, αλλά όπως είδατε στα έσοδα δεν έχει κανένα θέμα. Πουλάει καλά πράγματα. Περνάει τα μισοδί στα έσοδά τους. Και πάμε στην επόμενη κάρτα που βλέπουμε το χορηγό της φανέλας. Σε μας είναι Standard Chartered. Ναι. Εδώ είναι η Chevrolet στη Manchester United, γι' αυτό και είναι και πάλι στο top 3. Να πούμε δηλαδή ότι η United έχει ετήσιο εισόδημα από τις χορηγίες της, αυτές τις δύο μόνο, 140 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει 55 εκατομμύρια, όχι, 150. Μόνο από τη φανέλα έχει βγάλει τη μεταγραφή του Λουκάκου φέτος. 150. Και να θυμίσω και άλλες σεζόν που έφερε τον Di Maria η Adidas και διάφορες τις μεταγραφές. Ή το Pogba. Το θέμα ποιο είναι εδώ, ότι για να έχεις έσοδα, για η United είδαμε στην προηγούμενη κάρτα ότι είναι πρώτη στα έσοδα, κλείνει τέτοιες συμφωνίες. Και οι συμφωνίες δεν πρέπει να είναι απαραίτητα μόνο με 2, 3, 5, 10, 20 χορηγούς. Πρέπει να είναι και με περισσότερους χορηγούς. Εφόσον βλέπεις ότι οι χορηγοί σου είναι 5, 10 και σου δίνουν ένα χι ποσό. Εφόσον είναι μικρό το ποσό αυτό και δεν μπορείς να κλείσεις καλύτερη συμφωνία, βρες περισσότερους χορηγούς. Δεν σε περιορίζει κάποιος για τους χορηγούς. Υπάρχει και το άλλο το φάουλ της διοίκησης, όπου για κάποιο λόγο όλες οι χορηγίες είναι τριετίες και ανατριετία αλλάζουν. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη πάσα εδώ πέρα γιατί. Και η συμφωνία με τη New Balance και η συμφωνία με τη Standard Chartered λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Του 19, γιατί θα έρθουν άλλα πράγματα που εκεί πρέπει η ομάδα πια να χτυπήσει. Να κλείσει ένα σοβαρό deal. Και δεν σου λέω να πάει στα 75 της United, γιατί δεν μπορεί αντικειμενικά να πάει σε αυτό το ποσό. Να πάει στα 40. Και εδώ πέρα για να είμαστε δίκαιοι, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί στην Αρμάδα, αλλά θα βγάλουμε μια είδηση την οποία μας την έχει αναφέρει ο Γιάννης, ότι λογικά η επόμενη χορηγός φανέλα θα είναι η Nike. Ναι. Μακάρι, χρειαζόμαστε ένα καλό deal σε αυτό το πράγμα.
όπως και στην φανέλα, γιατί με Standard Charter τώρα και New Balance δεν είναι, New Balance δεν είναι για κοντράρι, το μέγεθος, το μέγεθος αυτό. Οικονομικά που θα μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι φίλε μου, θέλω τον Di Maria, θέλω αυτόν, θα στον φέρω, γιατί είναι χορηγός μου. Παίζουν και εδώ στο ποδόσφαιρο, παιδιά, καλός ή κακός. Η New Balance είναι μια πολύ καινούργια. Ανερχόμενη. Ήμασταν οι πρώτοι που τη φορέσαμε στην Ευρώπη. Τώρα τη φοράει και η Porto και η Stoke και η Celtic. Τη φοράει και πολύ. Δεν είναι μεγέθη. Δηλαδή, δεν είναι μέγεθος. Αν μπορεί να σου δώσει 40, αν μπορεί να σου δώσει 40 εκατομμύρια το χρόνο, οκ. Okay. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Λογικά θα είναι η ΝΑΕΚ και εδώ πέρα γίνεται μεγάλη κουβέντα και πιο πολύ σε πάση για το θέμα με το Κουτίνιο, το φάουλ εκείνο. Ναι. Για το οποίο η Λίβερπουλ δεν είπε τίποτα, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, οπότε το αφήνουμε. Ας την αφήσουμε στην άκρη και να συνεχίσουμε με τους πίνακες εδώ που σας βομβαρδίζουμε σήμερα. Ναι, θα δείτε πολλά νούμερα σήμερα. Πάμε στα καθαρά τηλεοπτικά, τα περσινά, σε ευρώ πάλι, για να καταλάβετε καλύτερα και να δείτε το πώς πάει η κάρτα. Η Λίβερπουλ είναι στην 8η θέση, βλέπετε. Πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες που αναφέραμε, γιατί είναι πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες. Στα τηλεοπτικά πάντα, έτσι. Στα τηλεοπτικά και εδώ πέρα έρχεται το μόνιμο θέμα ότι βλέπετε ότι πάντα η Λίβερπουλ έως τώρα στα έσοδα είναι στη μέση. Ναι. Και ιδίως όταν τη βάζουμε στη κάρτα, όταν τη βάλαμε στη κάρτα μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες αγγλικές, σαν ανταγωνίστρες στο Big Six, είναι κάτω από τη μέση. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα οπωσδήποτε. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα. Όπου εδώ βλέπουμε τους μισθούς των παικτών ανά ομάδα, ευρωπαϊκά πάντα μιλώντας, και βλέπουμε ότι εδώ η Λίβερπουλ είναι στην 7η θέση με μια γενικά μεγάλη μισθοδοσία, έτσι, 281 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάνω από ομάδες όπως η Juventus, η Arsenal, η Milan, η Dortmund, η Roma, η Atletico. Ναι. Γενικότερα είμαστε ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα. Βέβαια εδώ έρχεται η μεγάλη μου ένσταση που την έχω αναφέρει και παλαιότερα, ότι δίνουμε ίσως πολλά χρήματα σε παίκτες που δεν το αξίζουν. Ναι. Που δεν αξίζουν τόσα χρήματα, μάλλον, όχι δεν το αξίζουν σαν ποδοσφαιρική αξία. Βλέπε Λόβρεν. Δεν ναι, 100.000 την εβδομάδα είναι πραγματικά πολλά. Τεράστιο ποσό. Όταν ας πούμε βλέπω ομάδες όπως η Ατλέτικο εδώ, η Ντόρτμουντ που έχουν αμυντικούς καλύτερους από το Λόβρεν και τους πληρώνουν ίσως και τα μισά. Ακόμα και τότε να τον Αλντερβάιρελντ. Αλντερβάιρελντ, μπράβο, εδώ είσαι. Που είναι πραγματικά 38 παράδειγμα, αλλά είναι και αυτό που αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο. Πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα πάλι το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί έχεις ήδη μια πολύ καλή βάση και πρέπει απλά να την εκτοξεύσεις. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την κάρτα αυτή, δεν λέμε παραπάνω. Βλέπετε τα στοιχεία, μπορείτε να τα παγώσετε και να τα μελετήσετε με την ησυχία σας. Είμαστε στη θέση αυτή. Στην κατάταξη των αγγλικών, όπως βλέπετε. Άμα τις βάλετε, είναι United, Chelsea, City και εμείς. Και φαίνεται αυτό στην κάρτα, γιατί είναι πιο πάνω και γενικά η City μπορεί να είναι λιγότερο πιο πάνω, αλλά άμα βάλετε κάτω τα συμβόλαια θα δείτε ότι δίνουν πολλά περισσότερα στους καλούς τους παίκτες από ό,τι δίνουμε εμείς. Ακριβώς. Γενικά η Liverpool έχει μεγάλο budget παικτών, αλλά είναι ισορροπημένο. Ακριβώς. Το ταβάνι 180.000. Αυτό δεν υπάρχουν για τους άλλους. Για κανέναν από τους άλλους. Για κανέναν από τους άλλους. Εδώ και η Arsenal που είναι πιο κάτω από εμάς έχει δίνει 300.000 για τον Ozil. Ή 300-350. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Όπου εδώ έχουμε τα λειτουργικά κόστη, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λειτουργικά κόστη. Δεν είναι υψηλά. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό πράγμα, το οποίο έχω την εντύπωση και την αίσθηση ότι θα πρέπει να το δώσουμε στη διοίκηση αυτό το πράγμα, το ότι έχει εξομαλύνει την κατάσταση οικονομικά, δηλαδή πέρα από το ότι είμαστε σκληροί στην κριτική μας ως προς το μεταγραφικό κομμάτι, την ίδια πολιτική... Στο θέμα διαχείρισης δεν έχουμε παράπονο. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι, Βαγγέλη, η Aston Villa, μια ομάδα Championship, έχει περισσότερα λειτουργικά κόστη από την Liverpool, έτσι. Και πάνω απ' όλα είναι και μικρό, είναι διαχειρίσιμο το ποσό, μπορεί να βγάλει κέρδη και γενικά μπορεί να ανέβει κι άλλο, χωρίς να κινδυνεύσει. Μπορεί να επεκταθεί σε αυτό το τομέα, σίγουρα, και να βελτιωθεί. Και τώρα πάμε στο καυτό θέμα, κάμερα σε μένα, Γιάννη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω... Να το δούνε λίγο πρώτα, περίμενε. Δεν σας βλέπω πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να γίνω λιτός και κατανοητός, γιατί είναι πολύ δύσκολο, αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί και εγώ ακόμα χάθηκα στη μετάφραση. Είναι το χρέος. Είναι το χρέος. Και... Το οποίο
Έχει γίνει πολύ κουβέντα αυτό, Βαντελή, για το... Γιατί οι Αμερικανοί μπήκαν όταν ήμασταν να μπούμε σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης. Ναι, μείον 350 εκατομμύρια. Για... Έχει χαθεί αυτό το θέμα, οπότε καλώς κάνουμε και το επαναφέρουμε, γιατί δεν έχει να γίνει κουβέντα εδώ και πολύ καιρό. Έχει χαθεί γιατί η ομάδα πηγαίνει καλά και οικονομικά κλπ. Κλπ. Το χρέος βέβαια δεν έχει αποπληρωθεί πλήρως. Να επιστρέψουμε λίγο στην κάρτα και σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Γιατί έχει σημασία αυτό που σας είπε. Ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη στο χρέος. Με 272 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο θα σας αναλύσουμε σιγά σιγά το πώς βγαίνει το νούμερο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει πολλούς παράγοντες και πάνω απ' όλα το ποσό εκτοξεύεται από από την ανακατασκευή του Anfield στα διάφορα κομμάτια και στο προπονητικό. Ναι, γιατί όλες αυτές οι επεκτάσεις που κάνει. Ήταν αυτές οι αναβαθμίσεις στα γήπεδα άντυξαν περίπου τα 200 εκατομμύρια λίρες. Οπότε είναι αναμενόμενο αυτά τα χρήματα να μην διδοθήκανε cash. Ξύπνησα το πρωί και τα έδωσα όλα. Κάποια στιγμή όλα αυτά μπήκανε σε κάποια δάνεια. Πήγαινε τώρα στην επόμενη κάρτα για να σας δείξουμε καλύτερα τι εννοούμε και θα επανέλθουμε σε αυτήν. Εδώ πέρα βλέπετε με το πράσινο, το σκούρο πράσινο, βλέπετε τη Λίβερπουλ στη 13η θέση, όπου εδώ πέρα βλέπετε τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία είναι προς πληρωμή, είναι οι απαιτήσεις. 262. Με λογιστική έννοια είναι οι απαιτήσεις της ομάδας, είναι στα 262 εκατομμύρια και αυτό βγαίνει κυρίως από την ανακατασκευή του Anfield, του προπονητικού κέντρου και έχει φτάσει αρκετά ψηλά, αλλά βλέπετε ότι στο λαχανί είναι το περίσσευμα του προϋπολογισμού που μπορεί να πηγαίνει στην αποπληρωμή. Ακριβώς. Που είναι 173, δηλαδή είναι ένα ποσοστό περισσότερο του 50% του ποσού το οποίο χρωστάμε εντός εισαγωγικών. Ουσιαστικά δίπλα στο depreciation, βλέπετε το πόσο βλέπετε το πόσο ξεφεύγει σε σχέση με το προϋπολογισμό τα στοιχεία του ενεργητικού. Ουσιαστικά είναι οι απαιτήσεις αυτά που πρέπει να πληρώσουμε, όπως είπα. Ξεφεύγει κατά 34%, είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο, αλλά γενικά θα φανεί και μετά από αυτό ότι το κρατάει η ομάδα. Είναι βιώσιμο το χρέος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπετε ότι στη τελευταία κάρτα τα στοιχεία του ενεργητικού, το κόστος των στοιχείων του ενεργητικού που είναι προσκάλυψη από κέρδος, δηλαδή τα ενεργητικά είναι περιουσιακά στοιχεία και πάει λέγοντας, όπως λέμε, η επέκταση του γηπέδου. Ναι, αυτά που μπορείς να κερδίσεις πίσω από αυτά που ξοδεύεις τώρα είναι στο 62%. Δίνει 0,6, το έκανα εγώ, είναι 62%. Καθαρά. Το οποίο αυτά που λες τώρα είναι πολύ σημαντικά όλα. Έτσι, για να κατανοήσουμε και εμείς αλλά και ο κόσμος ότι το χρέος που λέμε είναι 262 εκατομμύρια, ότι είναι απόλυτα βιώσιμο. Ναι. Και ναι. Απόλυτα βιώσιμο και με την παρούσα οικονομική κατάσταση της ομάδας, χωρίς να χρειάζεται να πουλάει παίχτες κλπ. Σίγουρα, γιατί όπως βλέπετε όλοι είναι λογικό μια επιχείρηση να έχει χρέη. Μια επιχείρηση του μεγέθους της Liverpool και της οποιασδήποτε. Βλέπετε τη United στην επόμενη κάρτα που είναι με το χρέος. Είναι πρώτη και έχει το διπλάσιο χρέος από τη Liverpool. 561. Ωστόσο, επειδή τα κέρδη της είναι περίπου... Αλλά όπως βλέπετε δίπλα, έχει περιθώριο κάλυψη του χρέους 80 και 90% από τα περιουσιακά της στοιχεία. Να. Δηλαδή μπορεί να το καλύψει εκ των έσω και εδώ πέρα η Liverpool μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό, όπως βλέπετε. Είναι 70% και 60%. Παίζει εκεί ανάμεσα. Στις τελευταίες δύο στήλες είναι αυτά που σας λέμε. Εντάξει, η United προφανώς και δεν έχει πρόβλημα, παρότι έχει μεγάλο χρέος, γιατί έχει πολλά έσοδα. Και είναι και ο λόγος ο οποίος συνεχίζει και δαπανά, γιατί ακριβώς έχει την αβάντα πίσω ότι έχω οικονομική σίγουρα, άνεση. Και εδώ πέρα έρχεται η μεγάλη παρατήρηση ότι βλέπετε το multiple of revenue είναι το ποσό που μπορείς να καλύψεις από τα κέρδη σου, αυτά που δείχναν τα έσοδα, και το multiple of LTM assets είναι από τα περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Οπότε και από κέρδη και από περιουσιακά στοιχεία βλέπετε ότι μπορεί να καλύψει. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η Liverpool. Και η Liverpool έχει ακόμα... Η διαφορά με τη United είναι ότι έχει ακόμα περισσότερα περιθώρια να αναπτυχθεί. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά δεν έχει τα έσοδα της United, οπότε αυτό έχει τον αέρα αυτόν ότι μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Και είναι και αυτό, θα γίνει τελευταία πάση για να κάνουμε την κατάληξη, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσει
την αγωνιστική της πορεία και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, να ανέβει στις θέσεις, να ανεβαίνει και να και πάρει και προβλήματα. Και στα έσοδα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το θέαμα πληρώνει. Συμφωνώ. Άμα δεν τα πες καλά, Βαγγέλη, συμφωνώ 100% σε αυτό που λες για το θέαμα, το θέαμα πληρώνει. Και εκείνο που θα προσθέσω είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτείς το brand name σου. Ναι. 100%. Όπως ας πούμε έκανε η United, όπως κάνουν και άλλες ομάδες. Βρίσκεις τις αδυναμίες σου στον τομέα του marketing και προωθείς το brand name σου. Δεν γίνεται, δεν νοείται να έχεις ένα τόσο μεγάλο brand name και να μην το εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορούμε να δώσουμε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες, γι' αυτό γίνονται και περιοδίες συνέχεια. Μπράβο. Πέρυσι πήγαμε στο Hong Kong. Φέτος θα πάμε στην Αμερική. Στην Αυστραλία έχουμε τεράστιο κοινό. Και στην Αυστραλία πηγαίνουμε κάθε χρόνο για φιλικά αμέσως μόλις τελειώσει η χρονιά. Μπράβο. Πήγαμε και πέρυσι. Αλλά προσπαθούμε γενικά, αλλά έχουμε πολλά περιθώρια. Και φάνηκε και στους πίνακες. Αυτή είναι η κατάληξή μας. Ότι ναι, μεν υπάρχει ένα χρέος, αλλά είναι απόλυτα βιώσιμο και είναι πολύ διαχειρίσιμο ώστε να καλυφθεί χωρίς περαιτέρω δανεισμό. Δηλαδή βγαίνει από την ομάδα. Αυτό είναι βιώσιμο το χρέος της ομάδας. Και άμα επεκταθείς μπορεί να γίνει ακόμα πιο βιώσιμο, ναι, και ας χρεωθείς τώρα. Και η κατακλείδα, Βαγγέλη, είναι ότι η διοίκηση έχει κάνει μια καλή διαχείριση σε όλο αυτό το κομμάτι, το οικονομικό, αλλά η διαφωνία μου και δικιά σου φαντάζομαι είναι ότι στο κομμάτι των μεταγραφών εκεί πρέπει να φύγεις από αυτό το πλαίσιο και να δώσεις παραπάνω χρήματα. Αυτό. Γιατί όπως είπες, το θέαμα πληρώνει και αν δεν πληρώσεις, το θέαμα αυτό δεν μπορεί να έρθει εύκολα. Δηλαδή, και ούτως ή άλλως θα κάνουν και την απλή